Κύτρο τη Μονή και των Παμπόσεων των Μετεώρων και των Διαδόχου αυτού Οσίου Κύρο Άγιο Άσα. Όσιο και Θεοφόρο Πατήρ Ιμών Αθανάσιο γεννήθηκε περί το 1308 στι νέε πάτρε, η Πάτη, σε οικογένεια που εικάζεται, γιατί ο ίδιο δεν έκανε ποτέ λόγο για την καταγωγή του, ότι ήταν αρχοντική και ευκατάστατη. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ανδρόνικος. Έμεινε ορφανός και τον ανέθρεψε ο θείος του. Όταν κατέκτησε τη γενέτειρά του, ο Αλφόσος Φραδίδος Αργονεχός, ο οποίος επικεφαλής του Καταλανών μισθοφόρων είχε καταλάβει το φραγκικό δουκάτο των Αθηνών 1317 έως 1330, ο νεαρός Ανδρόνικος διέφυγε μαζί με τον θείο του και βρήκε καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη. Διψώντας για μόρφωση αλλά μη έχοντας οικονομική δυνατότητα, ο Ανδρόνικος στεκόταν έξω από τα παράθυρα των ξακουστών φιλοσόφων και ρητορικών διδασκάλων της πόλεως και παρακολουθούσε τις παραδόσεις τους. Εκείνοι, βλέποντας το ζήλο του, συχνά δέχονταν να το διδάξουν χωρίς αμοιβή. Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και οι συνομιλίες που είχε με τους πνευματικούς πατέρες τον ωφέλησαν ψυχικά και του δίδαξαν την αληθινή φιλοσοφία. Δεν του επετράπη ωστόσο να παραμείνει στο Άθο εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του. Μετέπεται ότι στη βασιλεύουσα, όπου προσκύνησε τα ονομαστά προσκυνήματα και γνώρισε προσωπικότητες λαμπρές, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης και ο μέλλον Πατριάρχης Άγιος Ισίδωρος, οι οποίοι τον ενδυνάμωσαν στην απόφασή του να ασπαστεί το Ευαγγέλιο των Εισάγγελων Βίων των Μοναχών. Έφτασε στην Κρήτη και έζησε εκεί με άσκηση και προσευχή. Αντιλήφθηκε όμως ότι υπήρχε κίνδυνος ο θαυμασμός και ο έμπαινος του προστάτη του να τον ρίξει στις παγίδες του πονηρού. Οπότε αποφάσισε να επιστρέψει στον Άθο. Προσήλθε αμέσως στη σκήνη του Μαγουλά, ένα από τα κορυφαία κέντρα του ησυχασμού, όπου οι μαθητές του Αγίου Γρηγορίου του Σιναή τον συμβούλευσαν να υποταγεί στην πνευματική καθοδήγηση δύο γερών των Εμπείρων στην αρετή του Μωυσή και του Γρηγορίου, οι οποίοι ζούσαν στη Μιλαία, τοποθεσία ψηλά στον Άθωνα, όπου το ψύχος ήταν ιδιαίτερα δρεμή. Σε ηλικία 30 ετών ο Ανδρόνικος ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Έλαβε το όνομα Αθανάσιος και υπηρετούσε τους δύο γέροντες με ταπείνωση και αγώνιστα, όμοιος με θεϊκό υποζύγιο, χωρίς να υπολογίζει ούτε το τραχή κλίμα, ούτε τα όρια της ανθρώπινης φύσεως. Οι συχνές επιδρομές αγαρινών πειρατών υποχρέωσαν ωστόσο τους εραστές αυτούς της ησυχίας να εγκαταλείψουν το ασκητήριό τους. Ο Μωυσής αποσύρθηκε στη Μονή Ιβύρων, ενώ ο Γρηγόριος, ο Αθανάσιος και ένας ακόμη μαθητής μετέβησαν στη Βέρεια. Καθώς ο συγχρονισμός με λαϊκούς εμπόδιζε τον πόθο τους για την ησυχία, ακολούθησαν τη συμβουλή του Ιακώβου, ενός μαθητή του Αγίου Γρηγορίου που είχε γίνει επίσκοπος Σερβίων της Μακεδονίας και αποσύρθηκαν στη Θεσσαλία κοντά στην πόλη των Σταγών, σημερινή Καλαμπάκα, όπου ορθώνονται μεγαλοπρεπείς και επιβλητικοί, φτάνοντας σε ύψος στα 300 μέτρα οι βράχοι των μετεώρων, που φαίνεται ότι ο Θεός τοποθέτησε εκεί από καταβολής κόσμου για να αποτελέσουν ιδανικό τόπο ασκητικής ζωής. Εγκαταστάθηκαν στον Στήλο, ένα βράχο κοντά στην πόλη όπου υπήρχε ήδη λαξευμένος ναός αφιερωμένος στους ταξιάρχες. Ο Γρηγόριος δηλίασε την τραχύτητα του τοπίου και τα δυσκολίες του ανεφοδιασμού και θέλησε να βρουν τοποθεσία πιο ήπια. Ο Αθανάσιος τον παρότρινε να κάνει υπομονή και να διατηρήσουν την ησυχία. Η παρουσία των ασκητών σύντομα προσέλκυσε μεγάλο αριθμό πιστών που ζητούσαν πνευματική καθοδήγηση, ορισμένοι από τους οποίους γίνονταν μοναχοί. Ο Αθανάσιος έλαβε τότε άδεια να αποσύρεται 5 ημέρες την εβδομάδα, ώστε να μπορεί απερίσπαστος να συνομιλεί με τον Θεό. Εγκαταστάθηκε σε ένα κούφωμα του βράχου και αφιερώθηκε στην αδιάλειπτο προσευχή, ενώ ταυτόχρονα έγνεθε μαλλί για να καταπολεμά την ακηδεία. Αδιάκοπα επαναλάμβανε: «Ψυχή εγκρατεύου για να σωθείς, σώμα εργάζου για να τραφείς». Οι συνεχείς αγρυπνίες τον έκαναν να νικήσει τη τυραννία του ύπνου, ενώ συχνά ο νους του υφαρπαζόταν κατά τη διάρκεια της προσευχής και βρισκόταν σε θαυμαστή έκσταση, αλλά ποτέ δεν έκανε λόγο για αυτά στους μαθητές του. Μια νύχτα ο Γρηγόριος είδε τους δαίμονες που συγκεντρώθηκαν στο σπήλιο του Αθανασίου για να το σπρώξουν και να το πετάξουν στο κενό. Τον υποχρέωσε τότε να επανέλθει στο κοινόβιο. Ωστόσο, ο θόρυβος και η ταραχή που προερχόταν από τη γυπνίαση με την πόλη τον ενοχλούσε και ο Αθανάσιος εγκαταστάθηκε σε τοποθεσία πιο ήρεμη, χαμηλότερα στην πλαγιά, και ανέβαινε για να βρεθεί με τους άλλους αδελφούς μόνο για την αγρυπνία της Κυριακής. Ούτε εκεί όμως απολάμβανε την ησυχία, γιατί έρχονταν ληστές και ανελατούσαν το φτωχικό του ορμητήριου.
Οπότε ζήτησε ευλογία από τον γέροντα να εγκατασταθεί σε ένα βράχο που δέσποζε μεταξύ των άλλων στην κορυφή του οποίου υπήρχε πλάτωμα κατάλληλο για την εγκατάσταση μοναχών. Ο Γρηγόριος, ο οποίος επιθυμούσε να είναι διάδοχος του Παθανάσιος, αρχικά δίστασε και τελικά συγκατατέθηκε υπό τον όρο να εγκαταβιώσουν μαζί του και άλλοι δύο μοναχοί. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν στο βράχο αυτό που το ονόμαζαν Μετέωρο. Τα δύο σπήλια, το ένα από τα οποία μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκο. 10 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στο στήλο. Δέκα χρόνια μετά την εγκατάστασή του στο στήλο, ο Γρηγόριος, καταπονημένος από τις πιέσεις των τοπικών αρχών, αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά του το Βυζάντιο. Εκεί βρήκε τη μακαρία ανάπαυση, ωφελώντας ψυχικά και υποδομώντας τους ευλαβείς πιστούς της βασιλεύουσας με τις αρετές του. Ο Αθανάσιος διόρισε τότε έναν ηγούμενο για την αδελφότητα του στήλου και δέχτηκε μαζί του στο Μετέωρο μόνο 14 μοναχούς ικανούς να διάγουν δύο μεγάλες κληραγωγίες, τους οποίους ονόμασε παρακελιώτες. Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι πολλοί μεταξύ των ασκητών δεν μπορούσαν να αρκεστούν στη μερίδα της Μαρίας, στην προσευχή και τη θεωρία. Τους οργάνωσε τότε σε κοινοβιακή αδελφότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα και το τυπικό των μονών του Αγίου Όρους, και τους έκτισε ναό αφιερωμένο στη Θεία Μεταμόρφωση. Τους όρισε να εγκαταβιώσουν ενωμένοι με μία θέληση να μοιράζονται την ίδια τροφή και το ίδιο ένδυμα, να αρνηθούν κάθε προσωπική ιδιοκτησία, ας είναι ακόμα και μια καρφίτσα, και να συγκεντρώνονται όλοι στο ναό για τις καθημερινές ακολουθίες. Η αδελφότητα αυτή, θεμελιωμένη στέρεα στην παράδοση των Αγίων Πατέρων, προσέλκυσε μεγάλο αριθμό μαθητών, όχι μόνο λαϊκούς αλλά επίσης και μοναχούς, οι οποίοι εγκατέλειπαν τα δικαστήριά τους στον Άθο για να υποταγούν στην πνευματική καθοδήγηση του Οσίου Αθανασίου. Όσιος τους δίδασκε την τέχνη των τεχνών και χρησιμοποίησε το προορατικό χάρισμα που αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό για να τους οδηγεί στην οδό της σωτηρίας. Αξιώθηκε επίσης του προφητικού χαρίσματος και προείπε τον θάνατο της μητρός του Οσίου Ιωάσαφ. Προείπε 3 χρόνια πριν συμβεί την ατελέσφορη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, 1381. Επιθυμώντας όμως να διαφυλάξει την προσφυλή του ψυχία, ανέθεσε στο μαθητή του Γρηγόριο την καθημερινή διαχείριση της μονής. Όταν επεβίωσε ο Γρηγόριος τα καθήκοντα αυτά, ανέλαβε ο ιερομόναχος Μακάριος και κατόπιν ο Αγάθων, ο οποίος είχε έρθει από το Άγιο Όρος με τους μαθητές του. Μετά την κοίμηση του Αγάθωνος, ο Όσιος Αθανάσιος, σε ηλικία 78 ετών και καταβεβλημένος, προβλέποντας την επικείμενη εκδημία του, όρισε τον πρίγκιπα μοναχό Ιωάσαφ ως διάδοχό του. Ασθένησε σοβαρά και μετά 40 ημέρες αναχώρησε για το χορό των Αγίων, χωρίς όμως ποτέ να πάψει να επεγρυπνεί αορά τους ανά τους αιώνας για τις μονές της νέας αυτής Θηβαΐδος. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάσαφ, κατά κόσμον Ιωάννης Ούρεσης, παλαιολόγος, ήταν γιος του Σιμεών Ούρεση, ο οποίος καταγόταν εκ πατρός από την ονομαστή σερβική δυναστεία των Νεμάνα, 10 Φεβρουαρίου. Όταν πέθανε ο αδελφός του Στέφανος Δουσάν, ο Σιμεών αρνήθηκε να αναγνωρίσει το διάδοχο του σερβικού θρόνου και ίδρυσε χωριστή ηγεμονία που περιλάμβανε την Ήπειρο, τη Θεσσαλία με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα. Και μετά το θάνατο του Σιμεών 1371, ο θρόνος πέρασε στο γιο του Ιωάννη, ο οποίος όμως, ποθώντας να κατακτήσει ήδη τον παρόντα βίο, τον βασιλέα των ουρανών, προτίμησε να ενδυθεί τον τραχή χιτώνα των μοναχών, μάλλον παρά την αλουργίδα των ηγεμόνων. Τοποθέτησε το συγγενή του Αλέξιο Άγγελο φιλανθρώπινο επικεφαλής της ηγεμονίας και προτάχθηκε στο όρο, στο ονόσιο Αθανάσιο, με τον οποίο το συνδέει πνευματική φιλία επί πολλά χρόνια. Όταν ισθένησε ο Όσιος Αθανάσιος, ο Ιωάσαφ είχε φύγει και βρισκόταν στο Άγιο Όρος. Μετά την κοίμηση του Οσίου όμως ανέλαβε τη διαδοχή, δώρησε στη μονή πολλά πολύτιμα σκεύη και χάρη στην αδελφή του Αγγελία Δούκαινα Παλαιοδογίνα, χείρα του δεσπότη Υπήρου Θωμά Παλαιολόγου, ολοκλήρωσε την οικοδόμηση του Καθολικού και ήγηρε πτέρυγες κελιών και όλα τα άλλα κτίρια που απαιτεί η λειτουργία μιας μεγάλης μονής. 1388. Υπό την απειλή τουρκικής εισβολής υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το Μετέωρο μαζί με άλλους μοναχούς και να ζητήσει καταφύγιο στη μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, επέστρεψε στο βράχο του 1401 μεταξύ ουρανού και γης, όπου εξεμέτρησε ειρηνικά τον επίγειο βίο του.
1423. Όπως και ο Αθανάσιος, ο Ιωάσαφ είχε αρνηθεί να χειροκροτήσει πρεσβύτερος, γιατί για ηγούμενος ζητούσε να τον αποκαλούν πατέρα των μετεώρων. Πέραν του Οσίου Αθανασίου και του Οσίου Ιωάσαφ, οι γνωστοί άγιοι των μετεώρων είναι Μηδανίδος Φιλίπης, Νικόδημος, Οσιομάρτης, Νεκτάριος και Θεοφάνης, πίτρος της Μονής Βαρλαάμ, Βενέδικτος και μαθητής του Μάξιμος και Ιωάσαφ, πίτρος της Μονής Ρουσάνου, Γρηγόριος και Θεοδόσιο, κτήτρος της Μονής Αγίου Γρηγορίου, Νίλος ο Θεοφιλής, κτήτρος της Μονής Υποπαντής, Αντώνιος και Φιλόθεος, κτήτρος της Μονής Αγίου Στεφάνου, Διαμήσιος ο Ελεήμων, επίσκοπος Δαρίσης και Νικάνορ, έξαρχος Σταγών, κτήτρος της Μονής του Αγίου Νικολάου, Αναπαυσά. Του δείπνος ο το μυστικό σήμερον η Θεός κοινωνών με παράλαβε μη γάρτης εκκρίσον το μυστήριον